Γεια σας, καλώς ήρθατε στο House for Life. Θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο House for Life, από νύχια που έκανα παλιότερα, από διακόσμηση, από DIYs, υπάρχουν και συνταγές, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχει ακόμα ένα κανάλι, το Η Ζωή στη Φύση, που ασχολείται με τον εξωτερικό χώρο και κυρίως με τον κήπο του σπιτιού και μπορεί να σας οδηγήσει βήμα-βήμα να καλλιεργήσετε τα δικά σας φυτά ή τα δικά σας λαχανικά σε ένα μικρό οικιακό κήπο. Επίσης υπάρχει και το blog από το Η Ζωή στη Φύση, όπου θα δείτε θα μάθετε πάρα πολλά, πολύ ωραία πράγματα. Ειδικά απευθύνεται σε αυτούς που δεν έχουν ξαναφυτέψει ποτέ στη ζωή τους και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο κουτάκι περιγραφής κάτω από το βίντεο, όπως και πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες που πιθανότατα να σας ενδιαφέρουν. Σήμερα λοιπόν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα θα δείτε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βασικά κομμάτια της γκαρντερόμπας. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κομμάτια τα οποία είναι διαχρονικά, είναι κλασικά, μπορούμε να τα έχουμε για χρόνια μέσα στην ντουλάπα μας και είναι άκρως απαραίτητα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο, ένα ντύσιμο. Αυτά τα κομμάτια λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε κάποια πιο ιδιαίτερα, πρέπει να υπάρχουν στην ντουλάπα μας, τα βασικά κομμάτια. Είναι κυρίως σε μαύρο, άσπρο χρώμα ή μπορεί να είναι καφέ, γκρι, αυτά είναι βασικά και είναι είτε παντελόνια, είτε φούστες, είτε μπλουζάκια κοντομάνικα, πουκάμισα, πουλόβερ. Είναι όμως μονόχρωμα κομμάτια τα οποία μπορούμε να τα συνδυάσουμε με οποιοδήποτε άλλο λίγο πιο ιδιαίτερο κομμάτι και να φτιάξουμε ένα ντύσιμο. Αν πάμε να ψωνίσουμε ιδιαίτερα κομμάτια χωρίς να έχουμε τα βασικά, το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι δεν θα ξέρουμε με τι να το φορέσουμε. Οπότε αυτά τα βασικά κομμάτια λοιπόν είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ντύσιμο είτε στην καθημερινότητά μας είτε σε κάποια πιο ιδιαίτερη περίσταση. Ελπίζω να με βλέπετε καλά. Τώρα νυχτώνει αρκετά νωρίς και δεν έχω πάντα το χρόνο να κάνω βίντεο το πρωί. Τώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι νύχτα. Έχω τεχνητό φως, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να δείτε καθαρά. Όλα αυτά βέβαια θα τα δω όταν επεξεργάζομαι το βίντεο και ίσως να μπορέσω να το φωτίσω και λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ επιχειρώ ακόμα και έτσι νύχτα, δεν είναι αργά, είναι απόγευμα, αλλά έχει νυχτώσει. Να σας γυρίσω αυτό το βίντεο έτσι ώστε να μην μείνει κενό αυτή τη βδομάδα το ραντεβού μας. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα πώς εγώ μπορώ να διαμορφώσω ένα απλό μαύρο παντελόνι, ένα κλασικό μαύρο παντελόνι και να δημιουργήσω διάφορες εμφανίσεις αναλόγως την περίσταση. Το παντελόνι λοιπόν που θα δείτε, το κλασικό, το έχω πάρει από τα Zara, το πήρα τώρα πρόσφατα. Είναι ένα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο παντελόνι, είναι αρκετά ζεστό και είναι και ευέλικτο έτσι ώστε να μπορώ να δημιουργήσω διάφορα. Όταν όμως πάτε να ψωνίσετε ένα παντελόνι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κλασικό παντελόνι, καλό θα ήταν να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και το πόσο σας κολακεύει, να είναι στο μέγεθός σας και κυρίως μην αγοράζετε γενικά ρούχα τα οποία είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα από το μέγεθός σας, είτε επειδή δεν βρήκατε το μέγεθός σας, είτε επειδή νομίζετε ότι έτσι θα σας κάνει και λίγο αργότερα ή λίγο ή όταν θα χάσετε κάποια κιλά ή όταν θα πάρετε κάποια κιλά. Συνήθως δίνουμε το σώμα που έχουμε τώρα και όχι όταν αδυνατήσουμε ή όταν παχύνουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τρόπους που μπορούμε να συνδυάσουμε ένα απλό μαύρο παντελόνι. Πληροφοριακά λοιπόν να σας πω, το παντελόνι το κλασικό το πήρα από τα Zara και το δερμάτινο που θα δείτε στο τέλος το πήρα από τα Bershka, είναι φετινές αγορές και θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν πάρα πολύ στην πορεία του χρόνου που θα θέλω να δημιουργήσω διάφορα πράγματα. Ο πρώτος τρόπος για να δημιουργήσετε λοιπόν είναι να φορέσετε, να δημιουργήσετε ένα outfit, ένα ντύσιμο, μια εμφάνιση, είναι
να το συνδυάσετε με ένα οποιοδήποτε πουκάμισο. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ έχω χρησιμοποιήσει ένα λευκό πουκάμισο και ένα απλό blazer. Είναι ο πιο κλασικός τρόπος που μας βγάνει από τη δύσκολη θέση σε οποιαδήποτε εμφάνιση. Είτε θέλουμε να πάμε για έναν καφέ, είτε κάτι πιο επίσημο, είναι ο πιο κλασικός τρόπος. Έχω συνδυάσει λοιπόν ένα blazer, δεν είναι ακριβώς λευκό το πουκάμισό μου, είναι έτσι ένα πιο μπεζάκι, ελαφρύ, σε σατέν, και από κάτω χρησιμοποίησα ένα ζευγάρι μποτάκια μαύρα. Το ίδιο έχω κάνει και με ένα άλλο blazer που έχω, τύπου Coco Chanel, αυτό που έχει είναι πιο μάλινο και έχει μέσα τις ραβδόσεις σε γκρι άσπρο, επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο σετάρισμα με το μαύρο το παντελόνι μας και ένα άσπρο πουκάμισο από μέσα. Είναι κάπως πιο ιδιαίτερο blazer αυτό. Είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Είναι από πέρσι, φέτος όμως είναι στο αποκορύφωμά τους. Έχω και ένα ροζ σε ίδιο που θα το χρησιμοποιήσω αργότερα, δηλαδή σε πιο ανοιξιάτικες εμφανίσεις. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να το, επειδή είναι ροζ, να το βάλω και σε κάτι πιο όταν θέλω να προσθέσω χρώμα, δηλαδή μέσα στο χειμώνα. Είναι αρκετά ζεστά και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα έτσι για πιο ιδιαίτερο ντύσιμο για κάποιους που δεν θέλουν να φορέσουν το απλό κλασικό μαύρο blazer. Φυσικά οποιοδήποτε πουκάμισο υπάρχει μέσα στην ντουλάπα σας, σε οποιοδήποτε χρώμα, μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ εύκολα με ένα μαύρο παντελόνι και ένα μποτάκι ή μια γόβα αναλόγως. Οποιοδήποτε λοιπόν πουκάμισο έχετε μέσα στην ντουλάπα σας μπορείτε να το συνδυάζετε και φοράτε από πάνω ένα blazer ή μια ζακέτα ή μια καπαρτίνα, ένα παλτό και είσαστε ντυμένες. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα pullover που έχετε και με ένα μπουφάν να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση όταν πάτε για ψώνια, όταν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ. Οπότε ό,τι χρώμα και να έχετε σε pullover ταιριάζει με το μαύρο παντελόνι. Αν λοιπόν συνδυάσουμε μία μπλούζα, μονόχρωμη και αυτή, με το μαύρο παντελόνι μας και φορώντας από πάνω και ένα φουλάρι, είτε μεταξωτό, οργαντίνα, είτε οτιδήποτε είναι αυτό το φουλάρι, μπορούμε να δώσουμε ένα ξεχωριστό στυλ και να φτιάξουμε ακόμα ένα ντύσιμο. Αν έχετε μπλούζες οι οποίες είναι see-through, διαφανίζουν, φορώντας από μέσα καμιζόλες, εγώ έχω αρκετά χρώματα σε καμιζόλες, είναι τα σατέν μπλουζάκια, τοπάκια, τα οποία έχουν λεπτή τυράντα και μπορούμε να τα φορέσουμε από μέσα από οποιοδήποτε top, είτε αυτό είναι pullover, είτε αυτό είναι πουκάμισο και φεγγίζει. Μπορούμε να βάλουμε αυτά τα τοπάκια λοιπόν για να μην διαφανίζουν και να στρώνουν ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έχω το ίδιο χρώμα, περίπου το ίδιο, και το αφήνω να πέσει. Δεν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το βάλετε μέσα από το παντελόνι και να μην φαίνεται καθόλου. Μπορείτε όμως να το αφήνετε να πέφτει και να φαίνεται έτσι, να δημιουργήσετε έτσι διαστρωματώσεις στο ντύσιμό σας και να φαίνεται ακόμα πιο όμορφο. Εάν δεν έχετε στην ντουλάπα σας κάποιες από αυτές τις καμιζόλες, αυτά λοιπόν τα τοπάκια με τα τυραντάκια, καλό θα ήταν να επενδύσετε, μπορείτε να βρείτε και πολύ οικονομικά στην αγορά, να επενδύσετε κάποια χρήματα και να έχετε τουλάχιστον ένα άσπρο, ένα μαύρο και ένα στο χρώμα του δέρματος, έτσι ώστε να μην σας περιορίζει όταν σας αρέσει ένα πουκάμισο ή ένα pullover, αν διαφανίζει να μην σας περιορίζει, να μην μπορείτε να το πάρετε. Φορώντας αυτό από μέσα μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε, να φορέσετε οποιοδήποτε πουκάμισο ή pullover σας αρέσει. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με μπλούζα ή πουκάμισο που έχει print. Φέτος είναι στη μόδα, είναι και από πέρσι, είναι πάρα πολύ στη μόδα οι μπλούζες με print. Προτιμήστε μπλούζες οι οποίες έχουν μικρότερο print, όπως αυτή που φοράω εγώ εδώ, και όχι τα τεράστια print. Γιατί εάν είσαστε πιο εύσωμοι, αν και εγώ έχω βρει και με πιο μεγαλύτερο print, παρόλο που είμαι εύσωμη, με μεγαλύτερο print και είναι ωραία, δώστε λίγο προσοχή όμως στο print, έτσι ώστε να σας κολακεύει, γιατί καμιά φορά το μεγάλο print δημιουργεί μεγαλύτερο όγκο, ενώ όσο πιο μικρό είναι το print μιας μπλούζας, τόσο μικρότερο όγκο δείχνει. Μπορούμε λοιπόν το μαύρο παντελόνι μας να το συνδυάσουμε με οποιοδήποτε άλλο μπλουζάκι έχει μέσα print, έτσι λουλουδάκια ή μικρά σχήματα, και από πάνω με ένα μπουφάν ή με ένα παλτό μπορεί να γίνει ακόμα ένα ντύσιμο. Μπορούμε επίσης να κάνουμε ένα total black ντύσιμο,
δηλαδή μαύρο πουλόβερ και μαύρο παντελόνι, και έτσι να αναδείξουμε είτε μια καπαρτίνα, είτε ένα παλτό, είτε τα κοσμήματά μας, και να μπορέσουμε να φορέσουμε έτσι κάποια πιο ιδιαίτερη καπαρτίνα με αυτό το ντύσιμο, δηλαδή από αυτές τις γκρι με τις ριγέ ή κάποιο πιο έντονο χρώμα. Να ξέρετε ότι όταν έχουμε για παράδειγμα μια κόκκινη καπαρτίνα, μπορούμε με ένα total black ντύσιμο από μέσα να την ηρεμήσουμε και να μην φαίνεται τόσο πολύ έντονη. Μπορούμε να το φορέσουμε με ένα απλό άσπρο pullover την καπαρτίνα μας και ένα από τα μαντίλια, τα μεταξωτά που έχω εγώ. Είναι όμορφα να έχετε λίγα μαντίλια έτσι σε διάφορους συνδυασμούς και να τα φοράτε στην καπαρτίνα. Είναι πάρα πολύ όμορφο πάνω από μια καπαρτίνα να περάσουμε ένα μαντίλι. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι παλιό, δεν είναι καθόλου παλιό. Τα μαντίλια είναι πάντα επίκαιρα και φορούνται είτε κάτω από το γιακά είτε γύρω γύρω, όπως θα δούμε αργότερα, στο λαιμό. Επίσης, όσο προχωράμε στο χειμώνα, πάρα πολύ μοντέρνα είναι και ένα κασκόλ. Μπορεί να αλλάξει όλη την εμφάνιση από το ντύσιμό μας. Τέλος λοιπόν, το δερμάτινο μαύρο παντελόνι μας, αυτό που πήρα και εγώ τώρα πρόσφατα, και όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, ακόμα και για πιο εύσωμες γυναίκες υπάρχουν στα μπέρσκα, αν υπάρχουν ακόμα και δεν έχουν εξαντληθεί, πιστεύω ότι θα υπάρχουν, ωραία δερμάτινα χειμωνιάτικα παντελόνια, πάρα πολύ όμορφα, σε διάφορα στυλ. Εγώ έχω πάρει ένα που είναι σε πιο κάργο μορφή, αυτό μου τέριαζε, αυτό μου άρεσε, αυτό πήρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έχω συνδυάσει με το κόκκινο μπλουζάκι μου και τα κόκκινα μποτάκια μου. Βλέπετε ότι το μαύρο εξισορροπεί κάπως το τόσο πολύ κόκκινο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο και τώρα τις γιορτές, για να πάμε μια επίσκεψη, ένα καφέ, ή να το φορέσουμε μέσα στο σπίτι μας τις γιορτινές μέρες που έχουμε. Συνήθως αυτή την εποχή έχουμε και αρκετές γιορτές. Αυτές λοιπόν ήταν μερικές ιδέες από το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το μαύρο παντελόνι μας. Εάν λοιπόν δεν έχετε ένα καλό μαύρο παντελόνι, θεωρώ ότι τώρα που έρχεται και η Black Friday στο τέλος του μήνα, είναι μια πολύ καλή επένδυση στο να επενδύσετε τα χρήματά σας σε ένα καλό μαύρο παντελόνι που θα το φορέσετε πάρα πολλές φορές, θα σας βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση. Απλά, όπως σας είπα και στην αρχή, προτιμήστε να είναι ένα παντελόνι που θα σας κολακεύει, ακόμα και αν στοιχίζει κάτι παραπάνω, γιατί θα το έχετε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, να σας άρεσε. Αν σας αρέσει η θεματολογία του καναλιού, κάντε την εγγραφή σας αν δεν την έχετε κάνει ακόμα, και αν σας αρέσει και αυτό το βίντεο, ένα like θα με βοηθήσει να ξέρω τι προτιμάτε περισσότερο από αυτό το κανάλι. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!